Κεφάλαιο 4. Κατανόηση εκκρεμών εντολών. Στην ενότητα αυτή θα εξηγήσουμε πώς καταχωρούνται οι εκκρεμείς εντολές ή εντολές εν αναμονή. Μία εκκρεμής εντολή αποτελεί μία οδηγία για αγορά ή πώληση ενός νομισματικού ζεύγους σε μία προκαθορισμένη τιμή στο μέλλον. Οι εκκρεμείς εντολές εκτελούνται μόνο όταν η τιμή ενός συμβόλου αγγίξει την τιμή για την οποία καταχωρήθηκε η εντολή. Διαφορετικά δεν ενεργοποιούνται. Επιπλέον, μπορείτε να αποφασίσετε την ημερομηνία λήξης μιας εκκρεμούς εντολής. Αν η τιμή δεν φτάσει το επιθυμητό επίπεδο εντός ορισμένου χρονικού πλαισίου, η MT4 διαγράφει αυτόματα την εντολή. Ας δούμε όμως πρώτα περισσότερες λεπτομέρειες για τις εκκρεμείς εντολές. Όταν καταχωρείται μία εκκρεμή εντολή, υπάρχει πάντα μία τρέχουσα τιμή. Στο παράδειγμά μας θα την ονομάσουμε τωρινή τιμή. Κάθε τιμή παρουσιάζεται πάντα με δύο επίπεδα τιμών. Όλες οι εντολές αγοράς ανοίγουν σε τιμή ask και κλείνουν σε τιμή bid. Αντίστοιχα, κάθε εντολή πώλησης ανοίγει σε τιμή bid και κλείνει σε τιμή ask. Αν αποφασίσετε να ανοίξετε μία εντολή τώρα, έχετε μόνο δύο επιλογές, αγορά ή πώληση. Όπως αναφέραμε πριν, η εκκρεμής εντολή καθορίζεται στη μελλοντική τιμή και όχι στην τωρινή τιμή. Έτσι έχουμε δύο πιθανότητες. Η μελλοντική τιμή θα είναι είτε υψηλότερη είτε χαμηλότερη από την τωρινή τιμή. Τόσο για την υψηλότερη όσο και για τη χαμηλότερη τιμή μπορείτε να καταχωρήσετε δύο τύπους εντολών, αγορά ή πώληση, και θα πρέπει να καταχωρηθούν ανάλογα με τις τιμές ask και bid. Αυτό σας δίνει την επιλογή 4 πιθανών τύπων εκκρεμών εντολών. Αν περιμένετε ότι η μελλοντική τιμή θα φτάσει ψηλότερα από την τωρινή τιμή, θα πρέπει να εξετάσετε να καταχωρήσετε εντολή αγοράς, ή αφότου φτάσει τη μελλοντική τιμή και αρχίσει να πέφτει, θα πρέπει να καταχωρήσετε εντολή πώλησης. Αν περιμένετε ότι η μελλοντική τιμή θα είναι χαμηλότερη από την τωρινή τιμή, θα πρέπει να εκτιμήσετε το αν η τιμή θα συνεχίσει να πέφτει και να καταχωρήσετε εντολή πώλησης, ή αφότου φτάσει τη χαμηλότερη μελλοντική τιμή και αρχίσει να ανεβαίνει, θα πρέπει να καταχωρήσετε εντολή αγοράς. Αυτοί οι 4 τύποι εκκρεμών εντολών ονομάζονται Buy Stop, Sell Limit, Buy Limit και Sell Stop. Ας ρίξουμε μία καλύτερη ματιά σε αυτούς τους τύπους εκκρεμών εντολών. Όλες οι εκκρεμείς εντολές πρέπει να καταχωρούνται σε συγκεκριμένη απόσταση, δηλαδή τιμή, από την τωρινή τιμή. Η απόσταση αυτή ονομάζεται επίπεδο stop limit. Είναι διαφορετική για κάθε χρηματοοικονομικό μέσο και βρίσκεται στην ιστοσελίδα της XM. Για παράδειγμα, αν θέλετε να δείτε τα spreads για το Forex, μπορείτε να πατήσετε Forex κάτω από την ενότητα με τα σύμβολα, από όπου θα ανακατευθυνθείτε στα τρέχοντα spreads του επιλεγμένου χρηματοοικονομικού μέσου. Θα μάθετε περισσότερα για αυτές τις τιμές στην ενότητά μας με τίτλο «Εφαρμογή εκκρεμών εντολών». Ας ξεκινήσουμε με τη γραφική αναπαράσταση του τύπου εντολής «Buy Stop». Οι εντολές αγοράς ανοίγουν στην τιμή «Ask» και κλείνουν στην τιμή «Bid». Η εντολή «Buy Stop» θα πρέπει να ανοίξει σε μια υψηλότερη μελλοντική τιμή. Για την επίτευξη κέρδους με αυτού του τύπου την εντολή, η τιμή bid κλεισίματος θα πρέπει να είναι υψηλότερη από την τιμή ask ανοίγματος. Ακολουθεί η εντολή sell limit. Όλες οι εντολές πώλησης ανοίγουν στη τιμή bid και κλείνουν στην τιμή ask. Οι εντολές sell limit πρέπει να ανοίγουν σε υψηλότερη μελλοντική τιμή bid. Για την επίτευξη κέρδους με την εντολή αυτού του τύπου, η τιμή ask κλεισίματος πρέπει να είναι χαμηλότερη από την τιμή bid ανοίγματος. Ο επόμενος τύπος εκκρεμούς εντολής είναι η buy limit. Όλες οι εντολές αγοράς ανοίγουν στην τιμή ask και κλείνουν στην τιμή bid. Οι εντολές buy limit θα πρέπει να ανοίγουν στη χαμηλότερη μελλοντική τιμή ask. Για την επίτευξη κέρδους με αυτού του τύπου την εντολή, η τιμή bid κλεισίματος πρέπει να είναι υψηλότερη από την τιμή ask ανοίγματος. Ο τέταρτος τύπος εκκρεμούς εντολής είναι η sell stop. Όλες οι εντολές πώλησης ανοίγουν στην τιμή bid και κλείνουν στην τιμή ask.
Οι εντολές sell stop θα πρέπει να ανοίγουν στη χαμηλότερη μελλοντική τιμή bid. Για την επίτευξη κέρδους με τις εντολές sell stop, η τιμή ask κλεισίματος πρέπει να είναι χαμηλότερη από την τιμή bid ανοίγματος. Στην επόμενή μας ενότητα θα σας εξηγήσουμε πώς να καταχωρείτε εκρεμείς εντολές. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.